έχουν μάθει οι φίλαθλοι, και σε αυτό ηθικός αυτούργος, το έχω πει 100 φορές, είναι κάποιος που δεν ξέρει καθόλου ποδόσφαιρο και το έχει πυροδοτήσει, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκή Συμμαχία, δεν ξέρω, Παναθηναϊκός, εκείνος έχει πυροδοτήσει όλα αυτά. Αμφισβητούνται όλες οι φάσεις των διαιτητών, όλες, και πέστε μου εσείς που είσαστε στο γήπεδο, συνήθως σχολιάζουν τις φάσεις οι οποίες κρίνουν αποτέλεσμα. Αυτές είναι. Τώρα, να πεις για Ναρά ότι ένα φάουλ, αυτό εξαρτάται στο διαιτή. Και όταν οι άλλοι παίζουν αμυντικά, επόμενο είναι να κάνουν ένα σωρό φάουλ. Γιατί η ομάδα που επιτίθεται, επιτίθεται για να βάλει γκολ. Οι άλλοι αμήνονται και είναι συνήθως το ποδόσφαιρο. 90% είναι αυτοί που υποπίπτουν στα περισσότερα φάουλ. Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτα άλλο σήμερα να εφαρμόσει πιστά τους κανονισμούς. Αμφισβητήθηκαν όλες του οι αποφάσεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο. Κάποιοι επιθυμούν να διαλυθεί το ποδόσφαιρο. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω πραγματικά. Δεν ξέρω αν έβλεπε το παιχνίδι πραγματικά ο κύριος Θεοδωρίδης. Σε κάθε περίπτωση έκανε αυτό το σχόλιο. Είναι δήλωση που την είδατε, την πήραμε ακριβώς από το συνδρομητικό κανάλι. Έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κάποια επίσημη τοποθέτηση για αυτό το θέμα. Αλλά μαθαίνουμε ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του. Μετά από αυτές τις δηλώσεις του κ. Σάββα Θεοδωρίδη. Να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο Παναθηναϊκός, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και κάποια.